Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και μαζί θα δούμε όλες τις εξελίξεις από το αγαπημένο μας reality. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Μετά από δύο ήττες, οι μπλε όπως είδαμε ανέκαμψαν και κέρδισαν την τρίτη και πιο κρίσιμη ασυλία, φέρνοντας τους διάσημους στο Συμβούλιο του νησίου, ώστε να δώσουν και αυτοί έναν υποψήφιο προς αποχώρηση. Από νωρίς το απόγευμα σας έχω δώσει ήδη το spoiler για τον υποψήφιο της κόκκινης ομάδας. Τώρα κοιτάμε τα υπόλοιπα δύο έπαθλα που έρχονται για να κλείσει η εβδομάδα, με το αμέσως επόμενο να είναι το έπαθλο επικοινωνίας, που είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Πολλές εκπλήξεις θα δούμε στην συνέχεια, με νέες προσθήκες παικτών και με τις δύο νέες ομάδες που θα δημιουργηθούν προσεχώς. Πάμε τώρα να δούμε ποια ομάδα θα κερδίσει τον νικητήριο τελικό πόντο στο έπαθλο επικοινωνίας. Οι πληροφορίες λοιπόν που κυκλοφόρησαν αναφέρουν ότι η ομάδα που θα απολαύσει το έπαθλο επικοινωνίας είναι η ομάδα των διασήμων. Η κόκκινη ομάδα λοιπόν θα απολαύσει το έπαθλο, με τους μαχητές να γυρνούν στην παραλία τους με αδειά χέρια για αυτή τη φορά. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.